Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν έτοιμο. Ο δημόσιος κήπος ανοίγει σε μερικές ημέρες για το κοινό και φορτηγά πηγαίνουν έρχονται καθαρίζοντας πάρκα και πλατείες. Το Βάρος μετατρέπεται σε τουριστικό αξιοθέατο. Τα έργα προχωρούν με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει τα διαβήματά της. Θα πάρουμε όμως με τη σειρά, έχοντας και το σχόλιο του λεγόμενου Δημάρχου Αμμουχώστου, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση του Α για συνέντευξη. Γεννηθής στη Λάρνακα το 1959, ο Ισμαήλ Αρτέσ δήλωνε υπέρμαχος της ειρηνικής συμβίωσης και της συνεργασίας των δύο πλευρών. Bu açılımın, Maraş açılımının ve bundan sonraki sürecin hem güneydeki insanlara hem kuzeydeki insanlara anlaşmaya giden bu yolda bir katkısı olması dileğiyle diyorum. Ωστόσο, από κάποιες ερωτήσεις που του θέσαμε, φάνηκε ότι και ο ίδιος θέλει δεν θέλει προσαρμόζεται στις πολιτικές αποφάσεις ψευδοκράτους και Άγκυρας. Η συνάντηση έγινε πάντως στην ιστορική και γεμάτη αναμνήσεις παραλία της Χρυσής Ακτής μπροστά από τη Λεωφόρο Κένετι, εκεί όπου ο Ταϊπ Ερντογάν προανήγγειλε πριν από 7 μήνες εξελίξεις στο Βαρόσι. Μετά από 47 χρόνια, άνοιξε η παραλία της Χρυσής Ακτής και για τους πολίτες. Μέχρι σήμερα μπορούσαν να έρθουν εδώ μόνο οι Τούρκοι στρατιώτες και οι οικογένειές τους. Μάλιστα, οι τουρίστες πληρώνουν εισιτήριο απλά και μόνο για να κατέβουν στην παραλία. 500 μέτρα uzunluğunda bir plajdır bu. 250 civarında da şezlongumuz vardır. Τα έργα συνεχίζονται σε πολλά δημόσια σημεία, όπως για παράδειγμα το Δημοτικό Κήπο μπροστά από το πρώτο ελληνικό γυμνάσιο Αμμουχώστου. Το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν πολλά σημεία για τους επισκέπτες. Yaptığımız nedir? İnsanların ilk etapta gelip ziyaret edebileceği yerleri, kamuya ait plajları, denizleri görebileceği yerleri temizlemek oldu. Εκατοντάδες τουρίστες ενοικιάζουν ποδήλατα καθημερινώς και κάνουν γύρω της περίκλης της πόλης. Η βόλτα στοιχίζει 2 ευρώ την ώρα που, όπως μάθαμε, οι κατοχικές αρχές θα βάλουν σιγά σιγά και ξεναγούς αλλά και τουριστικά αυτοκίνητα. Şimdi öyle küçük bir araç falan düşünürüz. Oradan buraya insanlar gelebilsin diye. Αυτό που φαίνεται ότι έχουν στο μυαλό τους είναι η δημιουργία ενός μεγάλου τουριστικού αξιοθέατου με ζωή σε δρόμους, πάρκα, παραλίες και πλατείες, με φόντο την νεκρή πόλη, κάτι που θέλουν να διαφημίσουν ώστε να προσελκύσουν τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτό ενδεχομένως να συνδέεται και με το γεγονός ότι στο παρόν στάδιο έχουν τοποθετηθεί περιφράξεις και κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα σε ιδιωτικές περιουσίες Ελληνοκυπρίων. Όποια και αν είναι πάντως τα τουρκικά σχέδια στα Βαρόσια, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Το παραλιακό κέντρο αναψυχής Φάληρο, το οποίο βλέπετε πίσω μου, στεκόταν έρημο για 47 χρόνια και κατέρευσε πριν από μερικές εβδομάδες. Και κάθε επίσκεψη σε κάποιο ρυπωμένο σπίτι, έστω και αν γίνεται πίσω από την πλάτη κάποιου λεγόμενου αστυνομικού, φανερώνει ένα θέαμα που κόβει πάντα την ανάσα. Σε ό,τι αφορά τα έργα που υπολείπονται, οι κατοχικές αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν θα ανοίξει η ιστορική λεωφόρο Σεβαγόρου, από την οποία σήμερα μπορούν να περάσουν μόνο αξιωματούχοι του ψευδοκράτους και τα αυτοκίνητα του τουρκικού στρατού. Αν βρεις πάντως τον τρόπο να περάσεις από την περιοχή, θα δεις μπροστά σου την εκκλησία του Αϊγιάννη. Ενώ αν καταφέρεις να μπεις στη λεωφόρο Σεβαγόρου, μετράς τα δευτερόλεπτα μέχρι να αντικρίσεις τον εμβληματικό φοίνικα που στέκει στην είσοδο του σωματείου της Ανόρθωσης Αμμουχώστου.